την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός ενιαίου πανηπυρωτικού μετόπου, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του Αράχθου, επισημαίνουν φορείς της αυτοδιοίκησης και άλλοι για την αποτροπή του ενδεχόμενου δημιουργίας ενός υδροηλεκτρικού φράγματος στον ΑΟΟ στην περιοχή Βοβούσας. Η προοπτική του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού, αντίθετα με το φράγμα του Αγίου Νικολάου που απαλήφθηκε, περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων, λεκανών απορροής και ποταμών και έχει κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία σε Κόνιτσα και Ζαγόρι. Με ομόφωνες αποφάσεις τους, τα Δημοτικά Συμβούλια σε Κόνιτσα και Ζαγόρι έχουν εκφράσει την αντίδρασή τους στην προοπτική εκτροπής του ΑΟΟΥ στο ύψος της Βοβούσας και της μεταφοράς νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για το ίδιο θέμα, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης της Βόρειας Πίνδου, με τη γνωμοδότηση να είναι επίσης ομόφωνα αρνητική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φορέα, Στέργιο Βέργο, πρόκειται για έργο με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Ναι, η γνωμοδότησή μας είναι αρνητική. Όπως ήταν και παλιότερα, όπως ήταν κάθε φορά που ερχόταν το θέμα. Σήμερα αναδεικνύεται πάλι μέσα από το σχέδιο διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό, όσο κι αν παρουσιάζεται διαφορετικότερα στις κοινωνίες τοπικές, θα έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος και μια ελάχιστη ωφέλεια. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε μια ανάλυση κόστος-οφέλους, το κόστος είναι τόσο μεγάλο που κανένας δεν μπορεί να το υπολογίσει σήμερα. Άρα λοιπόν, είπαμε, η εκτροπή του ΑΟΟΥ από τη θέση μειξώματα προς τις πηγές και τα λοιπά για παραγωγή ελάχιστης ενέργειας, για τίποτα άλλο, είναι ένα έργο που δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Και εδώ πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους. Όλη την κοινωνία της Ηπείρου, των Γρεβενών και όχι μόνο. Και όλη την, αν θέλετε, και σε εθνικό επίπεδο πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει ένα 38 όχι, όπως έγινε στα Τζουμέρκα, στον Άγιο Νικόλαο, και πραγματικά εκείνο το έργο διαγράφει από την όλη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Ηπείρου. Και αυτό πρέπει να διαγραφεί. Η εκτροπή του ΑΟΟΥ είναι πράγματι μια κατά κυριολεξία εκτροπή και δεν πρέπει να προχωρήσει.